Η επιδότηση καυσίμων θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 900.000 δικαιούχων, όπως ενημέρωσε Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Ο χρόνος που απαιτείται για την πίστωση της επιδότησης μετά την έγκριση της αίτησης είναι 2 εργάσιμες ημέρες. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια προβλήματα στα οποία στάθηκε η πρόεδρος των Βενζινοπολιών στη Μαγνησία σε ό,τι αφορά στην επιδότηση καυσίμων. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει αφορά αυτούς που επέλεξαν την πίστωση σε smartphone, αλλά δεν έχουν την εφαρμογή NFC που υποστηρίζει τις ανέπαφες συναλλαγές. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουν το smartphone ενός συγγενικού προσώπου. Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε από την κυβέρνηση, αναζητείται και ένας εναλλακτικός τρόπος για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι δικαιούχοι. Η πρόσβαση πάντως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα γίνεται με χρήση των κωδικών TaxisNet. Ο ετών συμπληρώνει και επικυρωποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Επίσης, συμπληρώνει και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του. Μετά από την υποβολή αιτήσεων, θα αντλούνται αυτόματα στοιχεία για το όχημα, ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας και τον οδηγό. Για το επίδομα καυσίμων Fuel Pass, όσοι δώσανε το IBAN έχουν κατατεθεί τα χρήματα στους λογαριασμούς, οπότε μπορούν άμεσα να προβούν σε αγορές καυσίμων χωρίς την εφαρμογή. Όσοι επέλεξαν να επιλέξουν την εφαρμογή με το μπόνους 5 ευρώ αντί για 40, δηλαδή είναι στα 45, η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα με τις πληρωμές. Πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται το σύστημα, πολλές φορές δεν περνάνε οι κάρτες. Πρέπει να κατεβάσουν μια ειδική εφαρμογή που ονομάζεται NFC για να περνάνε αυτές οι κάρτες. Είμαστε ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο. Αλλά πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα το μάθουμε και εμείς και οι καταναλωτές, οπότε θα δοθεί μια λύση. Πάντως τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια δυσκολία όσον αφορά αυτές τις συναλλαγές. Την ίδια ώρα η κυρία Κοντοχρήστου έδωσε στίγμα αναφορικά και με το πώς διαμορφώνεται η τιμή για την αμόλυβδη το πετρέλαιο κίνησης μεταξύ των άλλων. Βλέπουμε και μια ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Μεσοσταθμικά η αμόλυβδη τώρα στο νομό μας είναι στο 2,15. Το πετρέλαιο είναι κοντά στο 1,90 παρόλο και την επιδότηση των 15 λεπτών. Σίγουρα πρέπει να πάρθουν επιπλέον μέτρα συγκράτησης των τιμών για να μπορέσει να υπάρχει μια σταθερότητα και μια ισορροπία στην αγορά, καθώς βλέπουμε ότι οι τιμές όλων των προϊόντων και των αγαθών έχουν ξεφύγει. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην κίνηση του τριήμερου της Πρωτομαγιάς. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς μπορούμε να πούμε ότι είχε μια πιο αυξημένη κινητικότητα, αλλά επειδή δεν ήταν και τόσο πολύ καλός ο καιρός, τα νούμερα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Παρόλα αυτά, είδαμε μια αύξηση των ποσοτήτων διάθεσης, αλλά σε καμία περίπτωση τα νούμερα δεν είναι όπως τον παλιό καιρό. Και στον χώρο των καυσίμων πάντως δημιουργούνται τεράστια προβλήματα από τόσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και την παγκόσμια αναταραχή. Τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα και η περίοδος που έρχεται αναμένεται επίσης δύσκολη.